Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών. Είμαι η Φερενίκη και είμαι coach ενδυνάμωσης γυναικών. Βοηθώ δηλαδή γυναίκες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να διεκδικήσουν όλα όσα αξίζουν και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά τους θέματα. Το θέμα μας για σήμερα έχει να κάνει με τη συνέντευξη που έδωσε η Meghan Markle και ο Prince Harry στην Oprah Winfrey στις 8 Μαρτίου. Είναι μία συνέντευξη η οποία πραγματικά άφησε τον κόσμο όλο άφωνο και θα ήθελα να το σχολιάσουμε μαζί, θα δώσω και τη δική μου οπτική βέβαια. Έχει να κάνει με την ενδυνάμωση γυναικών, αν μη τι άλλο, οπότε θέλω να το σχολιάσω. Πριν πάμε στο θέμα αυτό όμως, να σας ενημερώσω ότι έχω φτιάξει ένα Facebook group, δωρεάν Facebook group, την Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών, για όποια γυναίκα θέλει να γίνει μέλος. Συζητάμε για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και βρίσκουμε λύσεις σε αυτά. Είναι μόνο για γυναίκες και θα βρείτε το link εδώ από κάτω. Για να παρακολουθείτε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και θα λαμβάνετε τα καινούργια βίντεο πάντα με την ενδυνάμωση γυναικών. Εάν θέλετε να σας κάνω coach προσωπικό, θα βρείτε το email μου εδώ από κάτω, στείλτε μου το θέμα ή την ερώτηση που έχετε και θα σας απαντήσω πολύ σύντομα. Λοιπόν, αυτή η βόμβα η οποία έσκασε στις 8 Μαρτίου που έχει να κάνει με τη συνέντευξη της Meghan Markle και του Prince Harry στην Oprah Winfrey ήταν μία συνέντευξη η οποία πραγματικά όταν άκουσα για αυτή ενθουσιάστηκα, αλλά όταν την παρακολούθησα πραγματικά μου έχει πέσει το σαγόνι, έτσι. Είναι μία συνέντευξη η οποία ουσιαστικά δείχνει, έχει πάρα πολλά μηνύματα, έχει σίγουρα πολλά μηνύματα για τη γυναίκα και την μία ενδυναμωμένη γυναίκα ουσιαστικά που ναι μεν βρέθηκε σε μια τόσο πολύ ιδιαίτερη θέση με πάρα πολλές πιέσεις και ειδικά όταν δεν έχεις μεγαλώσει σε αυτό το πλαίσιο το πριγκυπικό, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι θέλετε πολύ μεγαλύτερη πίεση για εκείνη και βεβαίως εξιστόρισε τη δική της εμπειρία και πως εκείνη το βίωσε, αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ έτσι. Με εμπνέει πάρα πολύ να βλέπω γυναίκες που όχι απλά παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και δεν αφήνουν άλλους ανθρώπους να τους καθορίζουν και να τους καθοδηγούν, ακόμα και αν αυτή είναι ολόκληρος ο τύπος, ο Βρετανικός. Ουσιαστικά η Meghan είπε ότι βεβαίως ήταν πάρα πολύ δύσκολη η θέση της, διότι υπέφερε από αυτό και είπε ότι πραγματικά είχε τάσεις αυτοκτονίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είμαι εδώ βεβαίως να πάρω θέση ποιος έχει λάθος και ποιος έχει σωστό, με βάση αυτά που άκουσα από τη συνέντευξη και από το δικό της στόμα ουσιαστικά. Πιστεύω πραγματικά ότι ήταν μια πάρα πολύ δυσχερής κατάσταση. Είναι λογικό από τη στιγμή που άκουε τόσο πολλά πράγματα στον τύπο να την καταβάλουν και να, τις, να έχει φτάσει σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση που να θέλει ουσιαστικά να αφαιρέσει τη ζωή της. Είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, αλλά θέλω να πω ότι η δύναμη μιας γυναίκας εκεί φαίνεται. Όχι στο ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας, αυτό δεν σε κάνει αδύναμη, γιατί με βάση τις συνθήκες τις οποίες βίωνε, είναι φυσιολογικό. Και άρα όλοι το έχουν ζήσει και το είπε μάλιστα ο πρίγκιπας Χάρη ότι όλοι στην πριγκυπική οικογένεια έχουν ζήσει την πίεση από τον τύπο κατά καιρούς, έτσι. Άρα είναι απολύτως φυσιολογικό ένας άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως είναι και έξω από αυτό, να νιώθει αυτήν την πίεση. Αλλά το ότι μπορεί μετά από τόσο καιρό να το εκφράζει δημόσια και να δείχνει τα συναισθήματά της και το πόσο ευάλωτη ένιωσε εκείνη την περίοδο με βάση τις συνθήκες τις οποίες βίωνε στη ζωή της, νομίζω ότι αυτό δείχνει μια πραγματικά δυνατή γυναίκα, η οποία δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, δεν προσπαθεί να κρύψει τα συναισθήματά της κάτω από το χαλί, έτσι όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και βεβαίως η βασιλική οικογένεια
Το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό στο παρελθόν, αλλά μια πραγματικά δυναμική γυναίκα, ένας πραγματικά δυναμικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει το θάρρος και μπορεί να είναι και ευάλωτος, μπορεί να είναι και να δείχνει την αδυναμία του ουσιαστικά. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το θαυμάζω, είναι κάτι το οποίο είχε μεγάλο αντίκτυπο και πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλά που εξέφρασε τα δικά της θέλω και τα δικά της συναισθήματα. Από εκεί πέρα βλέπουμε μια οικογένεια η οποία έχει προβλήματα όπως κάθε οικογένεια, όπως όλοι μας έχουμε κατά καιρούς οικογενειακά προβλήματα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο πλεονέκτημα μερικών ανθρώπων να έχουν προβλήματα και ότι οι πρίγκιπες δεν έχουν τέτοια προβλήματα, τα ενδοοικογενειακά προβλήματα υπάρχουν σε όλους και αυτό τους κάνει ανθρώπινους. Και γενικότερα όλες αυτές οι αδυναμίες οι οποίες εξέφρασαν μέσα από τη συνέντευξη αυτή, τους κάνει πάρα πολύ ανθρώπινους και πάρα πολύ αληθινούς. Κάτι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει η βασιλική οικογένεια, αλλά νομίζω ότι είναι και έτσι τάση του καιρού. Η νέα γενιά πλέον, εμείς, δεν μπορούμε την υποκρισία. Δεν ανεχόμαστε τα κακοσκήμενα τόσο όσο κάνανε οι προηγούμενες γενναίες. Έχουμε διαφορετικό γενετικό υλικό. Είμαστε διαφορετικά πλασμένοι και δεν ανεχόμαστε τα ίδια πράγματα που ανεχόταν η προηγούμενη γενιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ εμφανή στη σχέση αυτή μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και το πώς αυτά τα δύο παιδιά, ο Πρινς Χάρι και η Μέγκεν, έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους με τους δικούς τους κανόνες. Και είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο για έναν πρίγκιπα, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο να θέλει να ζήσει τη ζωή του με τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του όρους και όχι να ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, έτσι. Άρα, βεβαίως, ιδανικά θα ήταν καλύτερα η βασιλική οικογένεια να μπορούσε να προσαρμοστεί σε αυτό και να αλλάξει με τους καιρούς, έτσι ώστε να έχει με το μέρος της ένα τόσο πολύ δυνατό ζευγάρι, ένα τόσο πολύ αυθεντικό ζευγάρι, ένα τόσο πολύ αληθινό ζευγάρι που θα μπορούσε να έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας και γενικότερα στην μοναρχία. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο ατού, όπως ήταν και βεβαίως και η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Αλλά φαίνεται ότι η μοναρχία δεν είχε το χώρο για κάτι τόσο καινούριο, τόσο πολύ διαφορετικό, δεν ξέρει πώς να χειριστεί αυτές τις καινούριες καταστάσεις, τις οποίες ουσιαστικά απλά είναι εξέλιξη, δεν είναι κάτι άλλο, και το διαχειρίστηκε με αυτόν τον όχι τόσο αληθινό τρόπο. Αλλά βεβαίως αυτό είναι και ο τρόπος της μοναρχίας. Έχουμε συνηθίσει να μην κάνουν σχόλια, έχουμε συνηθίσει να κρύβουν τα πράγματα κάτω από το χαλί, αλλά αυτό δείχνει αδυναμία. Όταν ένας άνθρωπος είναι πραγματικά αληθινός και πραγματικά δυνατός μέσα του, μπορεί να δείχνει το ότι είναι ευάλωτος, μπορεί να δείχνει την αδυναμία του, μπορεί να λέει ότι ένιωσα έτσι ή είχα τάσει αυτοκτονίας, το οποίο δεν είναι καθόλου κάτι το οποίο πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένας πραγματικά δυνατός και αληθινός άνθρωπος. Και όχι το αντίθετο, όχι αυτός που κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, όχι αυτός που δεν νιώθει τα συναισθήματά του, όχι αυτός που δείχνει ότι είναι, βάζει τη μάσκα ουσιαστικά και δείχνει ότι είναι ok, αλλά μέσα του μπορεί να πονάει ακόμα περισσότερο από αυτόν που το λέει κιόλας. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψή μου, η τοποθέτησή μου όσον αφορά τη συνέντευξη αυτή. Η Meghan Markle είναι μια γυναίκα που θαυμάζω απεριόριστα. Είναι η επιτομή της της γυναίκας με υψηλή αξία, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Το ότι βεβαίως είχε τάσεις αυτοκτονίας είναι απολύτως φυσιολογικό με όλα αυτά που βίωσε και την αλλαγή της ζωής της σε ένα πάρα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που είχε συνηθίσει και την πίεση από αυτό, γιατί είναι άνθρωπος, όπως και όλοι μας είμαστε άνθρωποι, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή τους, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό ουσιαστικά τους έφερε κοντά και τους έδωσε ακόμα περισσότερο. Και μόνο τα καλύτερα μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το ζευγάρι. Θέλω να ακούσω όμως και τις δικές σας απόψεις, εσείς τι είδατε μέσα από αυτό, εσείς τι καταλάβατε και τι σας έμεινε από αυτήν τη συνέντευξη.
Και πραγματικά αναμένω τα σχόλιά σας και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και μέσα στην Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών, το Facebook Group, το οποίο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τη συζήτηση αυτή. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!